αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσες να κρατηθείς και το πήρανε από χθες το βράδυ, αλλά σήμερα κατάλαβε πια ότι το έχουν κάνει θέμα. Το πώς το πήραν δεν μας ενδιαφέρει. Είναι δικό τους θέμα το πώς το πήραν. Απλά ήταν λάθος το timing. Ήταν λάθος το timing. Εγώ το ακούω. Τους το εξήγησε όμως. Το ακούω, ναι, το εξήγησα. Το είδα, και ήταν μια δικιά μου στιγμή χαράς όμως με τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση να χλεβάσω ή να υποτιμήσω με το γέλιο μου ή τον Στίβη, τον Κώστα, οποιοδήποτε. Ήταν κάτι Στίβη. Πολύ συμβολικό. Ναι. Δηλαδή, για μένα ήταν όντως έντονο, γιατί είχα δει ένα όνειρο, ένα ξύπνησα με αυτή τη σκέψη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η πρόθεση ήταν αυτή, δεν το συζητάμε. Απλά ναι, ήταν λάθος. Το καταλαβαίνεις τώρα αυτό, έτσι. Και ήταν λάθος timing. Παιδιά, για το λάθος timing, για μένα έγινε κάτι ευχάριστο. Εφόσον ο γέλωτας δεν είχε σκοπό να χλεβάσει ή να υποτιμήσει ή οτιδήποτε εκείνη την ώρα, δεν ήταν κακό προς αυτούς. Ήταν κάτι δικό μου. Για μένα δεν είναι το timing. Δηλαδή το καταλαβαίνω όπως το λέτε, αλλά δεν μπορώ να απολογηθώ ή να... Όχι, ήταν να κάτι προσωπικό δικό μου. Τον κατανοώ. Απλά εμένα, πρακτικά, ως συμβίωση μεταξύ μας, αυτή τη στιγμή μου έχει γίνει λίγο πιο αρμονικό το περιβάλλον. Γιατί είχα αρκετές στιγμές μαζί του που με έφεραν σε δύσκολη θέση. Και δεν κρύβω την ανακούφιση, αλλά δεν θα γελούσαμε κάτι τέτοιο.